Ανέρεσε, και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπογράψαμε το κείμενο, την οποία ανέρεσε η τελική εκδοχή του κειμένου που έφερε ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, που έλεγε συνεχίζεται το πρόγραμμα. Κύριε Χουντή, εσείς τώρα θα ζητήσετε Eurogroup την Παρασκευή? Θα πάμε σε νέο Eurogroup την Παρασκευή? Τι θα γίνει στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων? Γιατί έχουν βάλει και προϋποθέσεις για ένα νέο Eurogroup. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι εμείς συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα, και εννοώ και με τους πολιτικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συγκεκριμένη κίνηση δεν μπορώ να σας πω. Πιθανότητα ρήξης υπάρχει, κύριε Χουντή? Διότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ωριακό σημείο και ο κόσμος, ξέρετε, ανησυχεί πάρα πολύ. Από το πρωί έχουμε μηνύματα που δεν είμαστε και αρμόδιοι να απαντήσουμε. Τι θα σας πω τώρα? Σας απαντώ. Ναι. Η δική μας πρόθεση, υπεύθυνο μας απαντήστε. Είχαμε πει από την αρχή, είναι ότι δεν θέλουμε ρήξη. Μάλιστα. Δεν θέλουμε ρήξη, και ξέρετε, όλες αυτές οι κινήσεις δείχνει ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει τι, και δεν είναι μικρό θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι η δική μας η προσπάθεια είναι υπερασπιζόμενη το δημοκρατικό αποτέλεσμα, που δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και δεν είναι μόνο ένα διαπραγματευτικό ατού της Ελλάδας που το έχουμε. Άρα λέτε πάση θυσία λύση στην πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Εμείς, σας λέω, δεν μπορούμε να δεχτούμε παράταση του μνημονίου. Σύμφωνο. Συνέχιση αυτών των πολιτικών, και μπορούμε, νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια. Αν λειτουργήσουν, και θα λειτουργήσουν, και διάφοροι άλλες παράμετροι μέσα στην ευρωπαϊκό πλαίσιο, να βρεθεί μια λύση που να είναι. Άρα όχι ρήξη, όχι συνέχιση του μνημονίου. Υπάρχει και αλλαγή στάσης και από την πλευρά των πιστωτών. Δεν άκουσα καλά τι μου είπατε. Λέω ξανά για άλλη μια φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδιώκει τη ρήξη και τη σύγκρουση. Θα επιδιώξετε πολιτική στήριξη στην Ελλάδα για την οποιαδήποτε, ήμουν σίγουρος, για την οποιαδήποτε απόφαση ή κατάληξη υπάρξει? Ήδη υπάρχει από την πλευρά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο επίπεδο. Λαϊκή υποστήριξη υπάρχει. Πέρα από τη λαϊκή. Υπάρχει. Πολιτικά λέμε από την αντιπολίτευση, γιατί χθες είχαμε κινήσεις αντιπολίτευσης. Ναι, παρότι η προσήλωση. Προφανώς. Το είχαμε κάνει από τις πρώτες κινήσεις. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Βεβαίως. Και στη Βουλή και στις προγραμματικές δηλώσεις μιλήσαμε επανειλημμένα ότι απαιτείται κάθε πολιτική δύναμη, είναι πώς να το πω, πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια, και ζητήθηκε χθες από κάποια κόμματα και η σύγκληση του Συμβουλίου των Αρχηγών, το είπε το ποτάμι για την ακρίβεια. Θα βλέπατε σε κάτι τέτοιο? Και αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες που έχεις, γιατί υπακούει και στη λογική που σας είπα. Και στο τέλος, για να τα πούμε έτσι, ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, ο κύριος Μοσκοβισή, ο οποιοσδήποτε, κινείται, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις, έτσι λένε τα πράγματα, και έτσι λένε, με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνει το Συμβούλιο Κορυφής. Έτσι. Τώρα, επειδή σήμερα έχουμε και μια άλλη εξέλιξη, Αβραμόπουλο, βλέπετε τι μυρίζεστε? Θα την κάναμε την ερώτηση, δεν ήταν αυτό. Κοντός πραγμός, αλληλούια. Μην τα βάζουμε όλα. Κοντός πραγμός. Σε λίγες ώρες θα υπάρξει συζήτηση. Καλώς. Σύμφωνα με το συνταγματικό, όχι, θέλω να τονίσω ότι κινούμεθα σύμφωνα με τα συνταγματικά ιωθώτα και τις προβλέψεις, και από την άποψη του χρόνου, γιατί έχω ακούσει μια κριτική. Αλλά και από την άποψη, με συγχωρείτε. Είναι στην εκπνοή τη προθεσμία. Δεν είναι η προθεσμία, είναι μέσα σε 20 μέρες από τη στιγμή που συγκροτείται η Βουλή ως σώμα, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Και το δεύτερο όμως που ήθελα να πω, γιατί υπάρχει και ότι την πρόταση για υποψηφιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την υποβάλλει η κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Άρα θα καταλήξετε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Πάμε σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και τις πολιτικές προβλέψεις που σου λένε για να σου υποδεικνύω, να το πω έτσι, να αντιμετωπίσεις αυτό. Καλά. Πρόσωπο δεν θα μας πείτε, μισό λεπτό, αλλά έχει τεθεί. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και έχει ανοίξει και δημόσια. Διότι έχω ακούσει και στελέχη σας να τοποθετούνται δημόσια για το προφίλ του υποψηφίου Πρόεδρου. Το πολιτικό. Η άποψή σας είναι ότι πρέπει να είναι από το χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, να εκφράζει τη νέα πλειοψηφία και τη νέα δυναμική, ή να προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς και να εκφράζει τη θέληση για μια θεσμική ισορροπία? Ισορροπία στο θεσμικό επίπεδο, ας το πούμε. Θα μου επιτρέψετε να μην σας απαντήσω σε αυτό, γιατί η κουβέντα σε λίγο η ώρα θα γίνει στα συλλογικά όργανα και εκεί θα αναποτυχνώ. Καλώς. Ευχαριστούμε, κύριε Χουντή. Καλημέρα, κύριε Χουντή. Να είστε καλά. Λοιπόν, Λίδα, τώρα έχουμε επαφές συγκεκριμένες, προγραμματισμένες σήμερα, αύριο.